Εδώ σε αυτήν τη σύσκεψη ότι ούτε οι υπηρεσίες, ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ούτε οι κρατικοί φορείς, πολύ περισσότερο η εταιρεία, δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, μπορούν να σώσουν το περιβάλλον αλλά και το λαό. Φαίνεται πως πρέπει και σε αυτό το σημείο, τώρα που είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του ο λαός, ο οποίος είναι αυτός που μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια. Μιλάμε για ολική καταστροφή, μιλάμε για κρανίου τόπου στο Βέρνιο και συνεχίζεται αυτό με επέκταση προς την πλευρά της Νάουσας, προς την πλευρά της Συμμαθίας. Σε ό,τι μας αφορά, σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη ΣΑΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, θα είμαστε στο πλευρό του λαού όταν αποφασίσει, και πρέπει να το κάνει τώρα στην περιοχή της Εορδαίας, παρά το ότι έγιναν τραγικά λάθη, συμβιβάστηκαν κάποιοι, δωροδοκήθηκαν, τολμώ να πω εγώ, κάποιοι από την εταιρεία, και αποδείχτηκε σήμερα εδώ ότι όλα καλά τα κάνει. Γι' αυτό είπα εγώ, καλύτερα να τους δώσουμε ένα βραβείο. Μπράβο λοιπόν, να τους δώσουμε ένα βραβείο. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήρθαμε σήμερα εδώ για να γίνει μια δίθεν, θα πω εγώ, αυτοψία για την εξέλιξη του έργου εδώ στο Βέρνιο. Αυτό που βγαίνει από αυτή τη σύσκεψη είναι ότι έγινε μια προσπάθεια στην ουσία αυτή να παρουσιαστεί ότι όλα εδώ είναι ιδηλιακά, τηρούνται τα πάντα, όλα όσα προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα συμπέρασμα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι κάποιοι που αντιδρούν ενάντια σε αυτά τα έργα έχουν στο μυαλό τους τη μοιρασιά των αντοποδοτικών. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα από πλειοψηφίες στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που είναι ταγμένα σε αυτή την πολιτική υπεράσπιση των κερδών, όπως είναι και αυτή η λέλαπα της πράσινης ανάπτυξης. Αυτό που βγαίνει είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, να βάλει φρένο σε αυτό το πραγματικά έγκλημα που συμβαίνει και εδώ στο Βέρνιο, αλλά συνολικά στην περιοχή, να βροντοφωνάξει ότι πλέον δεν υπάρχει χώρος ούτε για ένα βατ ΑΠΕ εδώ στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα να ζητήσει ενέργεια, να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, να διεκδικήσει να έχει φθηνή θέρμανση και ενέργεια, γιατί έχουμε και ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Αυτό μένει. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.